Γρηγόρης Αρναούτογλου και Κατερίνα βγαίνουν μαζί από τις αφήξεις του αεροδρόμου. Η φουσκωμένη κυλίτσα της Κατερίνας πλέον δεν κρύβεται. Όπως δεν κρύβεται η χαρά και η αγωνία του Γρηγόρη που περιμένει το παιδί του. Πώς είναι αυτό το Πάσχα για σένα? Αυτό το Πάσχα για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο. Πήγα στην Άξο, αγαπημένο νησί, νησιώτικο Πάσχα. Εκεί γνώρισα τον έρωτα της ζωής σου. Τα λέμε αυτά. Εκεί γνώρισα πέρυσι την Κατερίνα. Και φέτος είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη στιγμή εκεί. Αυτό το Πάσχα ήταν καλό. Έφαγες, ψήσανε οι άλλοι. Το επόμενο Πάσχα που θα ψήνουν οι άλλοι, γιατί εσύ κατά στο μωρό στην αγκαλιά. Δεν ξέρω, μακάρι να έρθει εκείνη η ώρα και να τα ξέρεις. Αυτά πρώτα γίνονται και μετά τώρα. Αυτά είναι θεωρητικά. Να πάνε όλα καλά και μετά. Έχεις αγωνία τώρα, όσο είσαι στην αναμονή για το παιδί. Πρώτα πρέπει να φτάσουμε, νομίζω, στο αποτέλεσμα. Άμα δεν φτάσουμε στο αποτέλεσμα, Νίκο μου. Μέχρι να φτάσει εκεί. Ξέρεις, αυτά ξέρεις, πάντα υπάρχει και ένα άγχος. Να τελειώσει, να πάνε όλα καλά και μετά. Γιατί... Γι' αυτό δεν πολύ μιλάς κιόλας. Γι' αυτό και δεν μιλάω, είναι μια περίεργη περίοδο. Πάσχα στην Άξο λοιπόν για τον Γρηγόρη και την Κατερίνα. Και μην νομίζετε ότι ως γαμπρός θα έπρεπε να κάθεται στον ήλιο και να γυρνάει τον Οβελία. Άλλοι το έκαναν. Εκείνος μόνο την Κατερίνα του πρόσεχε. Πώς ήταν αυτό το Πάσχα για σένα φέτος? Πώς ήταν αυτό το Πάσχα για μένα φέτος? Πάρα πολύ ωραία. Καταρχήν με ποιο χέρι σούβλησες? Δεν σούβλησα, μόνο έτρωγα. Μόνο έτρωγες? Μόνο έφαγα. Σαν και εμένα και εσύ. Ναι, αγοράκι μου. Παράπονο το και ο μπαμπάς μου γύρια και μια ώρα. Μόνο βασιά. Μόνο έφαγα. Μόνο έφαγα. Στην Άξο. Εγώ στην Άξο. Παραδοσιακά. Και δεν έψησα, ψήσαν οι άλλοι. Το Πάσχα ήταν ήρεμο για τον Γρηγόρη και την Κατερίνα στην Άξο, που νιώθει πλέον σαν στο σπίτι του. Παραδοσιακά, αλλά χωρίς πολύ φαΐ. Κι όμως, σε δίαιτα ο Γρηγόρης. Πες μου τι έφαγες. Δεν χρειάζεται. Έφαγα, ξεκίνησα δίαιτα. Και δεν έφαγα τίποτα. Αλήθεια. Λάγα συγκεκριμένα πράγματα, ναι. Πες μου ότι όλοι τρώγανε κατσικάκια, γράκια αυτά και εσείς άλλα τούλα. Έχω πολύ στη ζωή μου που δεν με συγκινεί τίποτα. Ούτε... Ναι, ναι, είμαι πολύ full. Δηλαδή δεν μπορεί κανένα φαγητό που το βλέπω κάποιος άλλος να το τρώει να με κάνει να ζηλέψω. Ήταν όμορφο όμως στην Άξο. Πολύ, πολύ. Θέλω να μου το περιγράψει λίγο. Τι να δεν σου προγράφω γιατί περιμένει και η Κατερίνα μόνη της και δεν είναι να την αφήνω σε φιλό. Καλό Πάσχα. Δεν κάθεται ποτέ να τις πέσεις από μακριά. Ένα καλό Πάσχα μαζί με τον Γρηγόρη. Λίγους μήνες πριν έρθει στον κόσμο ο καρπός του ερωτά τους, Γρηγόρης και Κατερίνα μετράνε μαζί στιγμές. Και μόλις γεννηθεί με το καλό, ποιος τον πιάνει τον Γρηγόρη? Καρκέται να μην εκφραστεί, αλλά φαίνεται. Το ζει έντονα.